Στο δημοτικό γήπεδο του Κόκκινου, η ομάδα του τοπικού ΠΑΟ υποδέχθηκε τον Ελοπιακό για την 14η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας Βοιωτίας. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, παρατάχθηκαν με μόλις 13 παίχτες, ενώ οι φιλοξενούμενοι που έρχονταν από την εντός έδρας είτε από την ομάδα της Τίβας παρατάχθηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Τζόρνταν και τον τραυματία Ζαφυρόπουλο, αλλά με τον νέο αποκτηθέντα Μερκούρη. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή στο ματς στο 27 για τους γηπεδούχους, όταν ο Ζουλέκου έκανε το γύρισμα, από την άλλη πλευρά ο Τσάμις έκανε το σουτ, ο Μπούρας έβαλε το πόδι του, ο Γερογιάννης όμως ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε. Στο 35 και σε αυτή τη φάση ο Μερκούρης είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Λουκά Αλαφογιάννη για διαμαρτυρία για αυτή του την αντίδραση. Στο 41 και μετά από το ελεύθερο διαιτητή και το γέμισμα από τον Κουκούλα, ο Σταμέλος είναι με τον Παντίσκα μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων, ο Σταμέλος έπεσε, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται για αυτό το μαρκάρισμα και να ζητούν πέναλτι σε μια φάση όμως που δεν είναι πολύ ξεκάθαρη και δεν βοηθάει η γωνία λήψης. Στο 43 ο Ρεσβάνης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καλοχωρίδης επανέφερε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, ο Τσέλος έκανε την προβολή, ο Λαμπρόπουλος δεν κατάφερε να διώξει, η μπάλα στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Ελοπίας έφτασε στο γκολ και προηγήθηκε στο σκορ σε κομβικό σημείο. Ένα λεπτό αργότερα όμως και σε αυτή τη φάση, για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Τσάμι, ο Μερκούρης είδε την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Αλαφογιάννη, ήταν η δεύτερη, κόκκινη, αποβλήθηκε από το ματς μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες και έτσι οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με 10 παίχτες. Στο 47 ο Γεωργίου έκανε το γέμισμα, ο Ψαρής έπιασε την κεφαλιά, ο Γερογιάννης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 50 ο Ριζάη έφυγε στην αντεπίθεση, στο τέτα-τέτ με τον Λαμπρόπουλο, πλάσαρε πάνω του, ευκαιρία για τον Ελοπιακό. Στο 63 οι γηπεδούχοι είναι στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι όμως έκλεψαν, ο Καλοχωρίδης έδωσε στον Κουκούλα, αυτός έκανε την πάσα στον κενό χώρο, ο Ριζάη έφυγε στην αντεπίθεση, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Ρεσβάνη, αυτός έκανε μια τρίπλα, έκανε και το σουτ και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Λαμπρόπουλου για να γίνει με αυτόν τον τρόπο το 0-2 και να κλειδώσει την νίκη ο Ελοπιακός. Στο 69 έγινε το λάθος στο χώρο του κέντρου, ο Ρεσβάνης έδωσε με τη μία στο Ριζάη, αυτός από την άλλη πλευρά στον Σταμέλο. Το σουτ που έκανε αυτός όμως δεν ήταν καλό. Στο 71 ο Ρουπάκας έβγαλε την πάσα στον Ρεσβάνη, αυτός προχώρησε, έδωσε από την άλλη πλευρά στον Κόκαλη, το σουτ που έκανε όμως δεν ήταν καλό. Στο 89 ο Ζουλέκο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπαρκώσης έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Στις καθυστερήσεις του ματς, ο Γεωργίου εκτέλεσε το φάουλ, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γερογιάννη, παρέμεινε το 0-2, νίκη για τον Ελοπιακό. Προσπαθήσαμε μετά την ήττα από τη Θήβα να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία μας. Δουλέψαμε όλη τη βδομάδα, καταφέραμε και πήραμε το τρίποντο και τουλάχιστον δεν έχουμε άλλες απώλειες και τον Τζόρνταν, συν το Ζαφυρόπουλο που είναι για 10-15 μέρες έξω, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα είναι το παιδί. Και με αυτές τις δύο πολύ σημαντικές ελλείψεις, συν την κόκκινη που φάγαμε τώρα, καταφέραμε και πήραμε το πολυπόθετο τρίποντο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά παίζανε για 12, δεν παίζανε για 10. Πρέπει να κερδίσουμε και τις συνθήκες που είχαμε εδώ, του αντιπάλου και ό,τι άλλο υπάρχει. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες των διαιτητών. Οι αποφάσεις τις κρίνουν άλλοι. Εγώ το ξαναλέω πάλι, δεν είμαι γι' αυτό. Εμείς δεν έχουμε διακοπές, δεν κάνουμε διακοπές και με τα χιόνια, και το έχω πει και την προηγούμενη φορά. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι για μας δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Να τελειώσει το πρωτάθλημα και να δούμε τελικά αν έχουμε μπει στους στόχους που έχουμε θέσει. Μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ, πιστεύω σταθήκαμε καλά στον αγώνα αμυντικά. Δεν μας είχε κάνει φάση ο αντίπαλος. Ατυχήσαμε να φάμε τον γκολ γύρω στο 40 και μετά γίνανε δύσκολα λίγο τα πράγματα. Βέβαια, φάγαν κόκκινη κάρτα η αντίπαλη ομάδα. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά. Μετά όμως μείναμε από δυνάμεις και ήμασταν και 11 ακριβώς. Είχαμε πολλές απουσίες σήμερα και δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Δεχθήκαμε και δεύτερο τέρμα και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Απομένουν άλλα 4 παιχνίδια. Έχουμε 2 πολύ καλά παιχνίδια πάλι στην έδρα μας με τα Άσπρα Σπίτια και τον Κυπάρισο τελευταία αγωνιστική. Θα τα παλέψουμε. Δεν θα τα παρατήσουμε και ό,τι καλύτερο κάνουμε.